Έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, γιατί ίσως είναι η πρώτη δημόσια εκδήλωση που γίνεται και σε πανελλήνιο επίπεδο ακόμα σε σχέση με μετά κορονοϊό ή μετά καραντίνα, θα ήθελα καλύτερα, εποχή. Ίσως πανελλήνια είναι το πρώτο συνέδριο αυτού του μεγέθους που γίνεται και αυτό καθιστά και μια ξεχωριστή, έχει μια ξεχωριστή σημασία με την έννοια ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα και τα πρωτόκολλα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουμε να πούμε ότι γίνεται σε τέτοιες συνθήκες που να περιορίσουν στο ελάχιστο τους κινδύνους που μπορούν το να προκύψουν. Λιγότερο από ό,τι διαβάζω, 350 άτομα, ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη της εκπαίδευσης και πολλοί άλλοι αξιόλογοι ομιλητές θα βρεθούν. Έτσι. Και τίθεται ένα ερώτημα πώς θα διευθετήσετε χωροταξικά πλέον την κατάσταση έτσι ώστε να πάρει την αξία του η όποια συζήτηση θα εξελιχθεί. Να πω ότι αμέσως με το που δόθηκε δυνατότητα να γίνουν μετά την 1η Ιουλίου συνέδρια, αμέσως εμείς ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό για να δούμε πώς θα γίνει αυτό το συνέδριο, γιατί έπρεπε να γίνει. Όπως είπατε, παραπάνω από 350 ερευνητές, επιστήμονες και διάφοροι μελετητές που ασχολούνται με το θέμα του συνεδρίου είχαν ήδη στείλει τις εισηγήσεις τους. Έτσι λοιπόν δώσαμε τη δυνατότητα, καταρχήν είπαμε ότι όλοι οι ερευνητές και επιστήμονες που είναι από πανεπιστήμια του εξωτερικού, γύρω στα 70 άτομα, δεν θα μπορέσουν να έρθουν για παρουσίαση εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε έπρεπε να επιλέξουν ή να την κάνουν εξ αποστάσεως ή να τη φέρουν σε κάποιο άλλο. Που είναι και της μόδας. Έτσι λοιπόν επέλεξαν να κάνουν την τηλεδιάσκεψη. Έτσι. Το δεύτερο μέτρο που πήραμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα αυτοί οι επιστήμονες από τους 350, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Έλληνες, που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες να παρουσιάσουν και αυτοί με τηλεδιάσκεψη. Έτσι λοιπόν, από τα 350 άτομα, περίπου 120 επιστήμονες θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους μέσα από τα μέσα τα οποία προσφέρονται για αυτό το λόγο. Έχουμε ήδη κάνει μια πειραματική τηλεδιάσκεψη, θα γίνει αύριο. Έχουμε ήδη στείλει οδηγίες σε όλους αυτούς τους επιστήμονες και θα παρουσιάσουν με εξ αποστάσεως εισήγηση. Όλοι οι υπόλοιποι θα έρθουν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σε μια περίοδο που μαστίζεται ο τουρισμός, που τα ξενοδοχεία παραμένουν κλειστά, το να καταφέρουμε να φέρουμε από τους 350 τους 230 επιστήμονες στο Ηράκλειο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης σημαντικό είναι το ότι αγγίζουμε ένα θέμα που παρατηρήσαμε και είδαμε όλοι ότι ακόμα και στην περίοδο αυτή της καραντίνας είχε μια βαρύτητα, γιατί η επικοινωνία, η ενημέρωση και η πληροφόρηση έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Και βεβαίως και τα κράτη και οι κυβερνήσεις επένδυσαν σε αυτή την επικοινωνία και την ενημέρωση για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό που είχαμε μπροστά μας. Η επικοινωνία λοιπόν έχει μια ξεχωριστή δύναμη. Είναι πολύ, πολύ δυνατό ως όπλο σε αυτόν που το χρησιμοποιεί. Μάλιστα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά στα μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως είναι ένας μοχλός που προωθεί την κοινωνική και ιστορική εξέλιξη. Και βεβαίως θα πρέπει ως επιστήμονες πια να το αγγίξουμε, να το δούμε και να δούμε με ποιες παραμέτρους και πώς επηρεάζει την εκπαίδευση, την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, γιατί την επηρεάζει, έτσι. Τώρα πια μιλάμε για ραγδαίες αλλαγές στο κομμάτι αυτό της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης. Η κοινωνία της πληροφορίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έχει αλλάξει τη ζωή μας. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν τις μέρες αυτές που έχουμε το συνέδριο στο Ηράκλειο. Και είμαστε υπερήφανοι που θα συμβάλλουμε ως Επιστημονικό Ινστιτούτο, ως ΙΑΚΕ, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και θα αποτελέσει για άλλη μια φορά το Ηράκλειο πόλο έλξης για όλους αυτούς τους ερευνητές και τους επιστήμονες που θα έρθουν εδώ να καταθέσουν τον πνευματικό τους τόκο και να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στο να μπορέσει να συνεχιστεί ακόμα πιο πέρα αυτός ο δημόσιος διάλογος για την επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση, εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αρβανίτη όμως. Τι ευελπιστείτε και τι προσδοκάτε μέσα από την εξέλιξη και τη διενέργεια του συγκεκριμένου συνεδρίου, έκτου στη σειρά, γιατί μιλάμε για έννοιες όπως η επικοινωνία, η έρευνα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η πληροφόρηση, τα fake news κατ' επέκταση. Ναι. Ποιος ο σκοπός δηλαδή, αυτό θέλω να σας ρωτήσω, ναι. Και αν κρίνετε ότι μέσα από τέτοιου είδους κινήσεις, όπως αυτή την οποία προχωράτε εσείς, μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Μπορούν να αλλάξουν καταστάσεις. Κοιτάξτε, θα γίνουν πολλές συζητήσεις για να αποφασίσουμε να καταλήξουμε σε αυτό το θέμα φέτος. Ναι. Και θεωρήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν αλλαγές
και στα τρία επίπεδα, και στην επικοινωνία, και στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση, σε σχέση με το μοντέλο που υπήρχε στην εωτερικότητα. Τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Εμείς οι επιστήμονες το ονομάζουμε δεύτερη νεωτερικότητα ή ύστερη νεωτερικότητα. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο μετανεωτερικότητα, γιατί δεν κολλάει με τη διαλεκτική της νεωτερικότητας. Οπότε εκεί θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός των αλλαγών. Βοήθησε πάρα πολύ, μέσα εισαγωγικά δηλαδή το βοήθησε τώρα, η κατάσταση με το COVID-19 και το black που είχε γίνει και δεν αλλάξαν τα πράγματα. Ίσως αν γινόταν μετά, να είχαμε και διαφορετικές, πολύ διαφορετικές επιστημονικού επίπεδου εισηγήσεις. Πάντως, επειδή το είπε και ο κ. Μπελατάκης πριν, οι εισηγήσεις είναι πριν τον αποκλεισμό. Άρα είναι στα μέτρα και στα σταθμά εκείνης της εποχής. Αν γινόταν τώρα, μετά δηλαδή το κλείσιμο, ίσως να είχαμε και πολύ πιο διαφορετικές εισηγήσεις. Γιατί άλλαξαν τα δεδομένα και τα τεχνολογικά, τα οποία ευτυχώς το ΙΑΚΕ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί, αλλά και μεθοδολογικά. Βρήκαμε λύσεις εκεί που πιθανόν κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να βρουν. Αυτό δείχνει ότι και στη σκέψη και στα μέλη του ΙΑΚΕ υπάρχει μια δυναμική να αντιλαμβάνονται τα πράγματα μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων πλέον που έχουμε και σε τεχνολογικό επίπεδο και σε μεθοδολογικό. Οπότε περιμένουμε οι εισηγήσεις να είναι υψηλό επίπεδο όπως θα είναι και πάλι, να αγγίζουν τις τρεις θεματικές, γιατί ουσιαστικά είναι τρεις, είναι επικοινωνία, πληροφόρηση και ενημέρωση. Και αν είναι δυνατόν να υπάρχουν και συγκρίσεις ανάμεσα για αυτές τις τρεις έννοιες, το τι γίνονται στην νεωτερικότητα και τι γίνεται στην δεύτερη νεωτερικότητα. Γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές. Αν θέλω να σας πω δύο-τρία πράγματα μετά, μπορούμε να το πούμε. Ωραία. Κύριε Μπελαδάκη, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει? Κοιτάξτε, ουσιαστικά, όπως είπα πριν, η επικοινωνία ή μάλλον η πληροφορία αποκτά μια τεράστια δύναμη. Αυτός που κατέχει, που έχει, που διακινεί, που διαχειρίζεται την πληροφορία μπορεί να διαμορφώσει συνειδήσεις, να διαμορφώσει την κοινή γνώμη, να διαμορφώσει την πολιτική, το πολιτικό περιβάλλον, να διαμορφώσει το κοινωνικό περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον. Άρα η πληροφόρηση είναι δύναμη. Η επικοινωνία επίσης έχει περάσει σε μια άλλη διάσταση. Δεν επικοινωνούμε πια όπως επικοινωνούσαν πριν. Έτσι, έχουν μπει στη ζωή μας, όπως είπατε πριν, τα fake news που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα ή που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, εκλογές, συνειδήσεις, κυβερνήσεις. Ούτε ακόμα και όταν οι περισσότεροι εξ ημών βάζουμε τα δικά μας φίλτρα έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε κάποια στοιχεία και κάποιες πληροφορίες, πάλι δεν τα καταφέρουμε, λέτε. Είναι πόσο τόσο ισχυρό το σύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί ώστε να έχει αλλοιωθεί εντελώς η έννοια της πληροφόρησης? Κοιτάξτε, δεν έχουν όλοι ισχυρά φίλτρα και δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα φίλτρα αυτά. Απ' την άλλη μεριά, η γνώση που υπάρχει σήμερα δεν ισχύει αύριο. Η γνώση μεταβάλλεται. Ακόμα και το κομμάτι της επιμόρφωσης, ας πούμε, των εκπαιδευτικών. Εμείς εκπαιδευτικοί, όταν τελειώσαμε ένα πανεπιστήμιο, ήταν αλλιώς η γνώση, αλλιώς ήταν η κοινωνία της πληροφορίας και αλλιώς είναι σήμερα. Πολλοί εκπαιδευτικοί, ας πούμε, για παράδειγμα, τέλειωσαν τις πανεπιστημιακές σχολές και δεν είχαν καν υπολογιστή. Τώρα μπορεί να διανοηθεί κάποιος να διδάσκει χωρίς να κατέχει τη γνώση και να μπορεί να χρησιμοποιεί την κοινωνία της πληροφορίας. Τα πάντα αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα ασκήσουμε το επάγγελμα ή το λειτουργήμα το εκπαιδευτικό χωρίς να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη γνώση και τον τρόπο που ανοιχνεύουμε αυτή τη γνώση ή που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την εγκυρότητα αυτής της γνώσης. Άρα όλα αυτά μεταβάλλονται, όλα αυτά αλλάζουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχήν πού ήμασταν, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο τι συνέβαινε πριν, να δούμε τη δυναμική της επικοινωνίας, να δούμε διάβλους και μέσα, να δούμε τους θεσμούς, τις διαδικασίες, την κοινωνική διάσταση έτσι, όλης αυτής της ιστορίας, να δούμε την κοινωνία της πληροφορίας στο θεσμικό πλαίσιο, τη διελκυστήδα μεταξύ γνώσης και πληροφόρησης, άλλο η γνώση, άλλο η πληροφορία, να δούμε πώς παράγεται και πώς οργανώνεται και πώς διαδίδεται αυτή η πληροφορία, ποιοι έχουν τη δυνατότητα του να διαμορφώνουν αυτό το περιβάλλον της γνώσης και της πληροφόρησης, να δούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες, τις πρακτικές που υπάρχουν, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνική και πολιτική οικονομική ζωή, στο δημόσιο βίο, πώς διαμορφώνει η πληροφόρηση και η πληροφορία και η γνώση
το δημόσιο βίο, το πολιτικό περιβάλλον που εξφαίνονται όλα αυτά. Θεωρώ ότι, και εσείς ως δημοσιογράφος γνωρίζετε πολλές φορές, ότι εκ των υστέρων συνειδητοποιούμε ότι έγιναν λάθη, λαθεμένες επιλογές, χειραγώγηση της κοινή γνώμης. Ο κόσμος έκανε επιλογές, τις οποίες μπορεί αργότερα να τις μετάνιωσε, αλλά τις έκανε. Και όταν τις έκανε κάτω από ένα περιβάλλον και ένα καθεστώς χειραγώγησης ή καθοδήγησης από κάποιες πληροφορίες, κάποια γνώση η οποία του έδιναν, η οποία όμως δεν ήταν σωστή. Όλα αυτά, ένα συνέδριο επιστημονικό οφείλει να τα αγγίξει. Εμείς δεν κατευθύνουμε το αποτέλεσμα του συνεδρίου. Εμείς ερεθίσματα βάζουμε, ευκαιρίες δίνουμε στους επιστήμονες να βρεθούν, να συνυπάρξουν, να καταθέσουν το προϊόν της δουλειάς τους. Είναι διδάκτορες, είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εξελίσσεται στη διάρκεια του συνεδρίου, μάλλον πριν από το συνέδριο, αλλά ολοκληρώνεται στη διάρκεια του συνεδρίου, ένας διαγωνισμός που βραβεύεται η καλύτερη προπτυχιακή, μεταπτυχιακή εργασία. Δίνουμε κίνητρα σε νέους φοιτητές, βραβεύεται το καλύτερο διδακτικό σενάριο. Μπράβο. Και δίνουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, σε νέα παιδιά τα οποία έχουν ασχοληθεί, είναι διδάκτορες σε διάφορες θεματικές, να καταθέσουν και να κριθούν για τις εργασίες και να διακριθούν. Αυτό δηλαδή είναι ένα κίνητρο περισσότερο σε νέους επιστήμονες και κάθε χρόνο συγκεντρώνει και περισσότερες συμμετοχές και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από την άλλη άκρη της Ελλάδος γιατί ξέρουν ότι εδώ θα έχουν μια δυνατότητα να διακριθούν και να τιμηθεί αυτή η δουλειά η οποία γίνεται. Είναι μεγάλη αξία του συνεδρίου. Εγώ θέλω να μου υπογραμμίσει κάτι ο κύριος Αρβανίτης, γιατί προηγουμένως σας διέκοψα. Κάτι θέλατε να συμπληρώσετε. Ναι, στη συνέχεια. Αυτό το μοντέλο που μπορεί να γράψει ο κύριος Μπελαδάκης είναι το μοντέλο της νεωτερικότητας, στην πρώτη της φάση. Είναι το μοντέλο της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και της ενημέρωσης μέσα από συλλογικότητες. Έρχεται το κράτος και κάνει την κρατική τηλεόραση. Έρχεται το κράτος και κάνει το κρατικό ραδιόφωνο. Αυτό έχει όλα αυτά τα στοιχεία όπως σας περιέγραψε ο κύριος Μπελαδάκης. Είναι ελεγχόμενο. Στην δεύτερη νεωτερικότητα ή στην ύστερη νεωτερικότητα πλέον, οι επιλογές είναι ατομικές. Δηλαδή, ο πολίτης, αυτός που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί, φτιάχνει ένα δικό του πακέτο ενημέρωσης, διότι του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο κυρίως να το κάνει αυτά. Εγκαταλείπει την τηλεόραση, η οποία βεβαίως έχει και αυτή μετεξελιχθεί ευτυχώς. Και έχουμε ιδιωτική τηλεόραση πλέον, έχουμε ιδιωτικό ραδιόφωνο. Αλλά και εκεί πάλι ο πολίτης μπορεί να κάνει την επιλογή του. Δηλαδή μπορεί να δει το Crete TV, διότι τον ενδιαφέρει η τοπική ενημέρωση. Παρότι το Crete TV είναι και ασχολείται και με εθνικά ζητήματα, κρατικά. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να ακούσει το τοπικό ραδιόφωνο, είναι όμως πλέον δικές του επιλογές. Δεν έχει τη μοναδικότητα της κρατικής ενημέρωσης, η οποία υπάρχει έλεγχος και υπάρχει καθοδήγηση. Υπάρχει συγκεκριμένη καθοδήγηση. Αυτά έχουν τελειώσει. Έρχεται λοιπόν το άτομο, φτιάχνει το δικό του πακέτο, είτε μέσα από τα blogs, είτε από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τα site. Οπότε έχει αυτό που θέλει εκείνος ως ενημέρωση και ότι ο άλλο του παρουσιάζεται ξαφνικά μέσα στο διαδίκτυο από την επικοινωνία που έχει με τους υπόλοιπους. Είναι όμως ατομικό πλέον. Βέβαια, αυτό έχει τεράστια μειονεκτήματα, διότι τα fake news μπορεί να τον καθοδηγούν λάθος. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχει αυτό που λέμε την κριτική ικανότητα, να στέκεται απέναντι σε αυτά και να μπορεί να δει πού είναι η απάτη και πού είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Αλλά οπωσδήποτε το προηγούμενο μοντέλο ήταν κατευθυνόμενο και ελεγκτικό. Είναι εκείνο, κύριε Μπελαδάκη, το επιστημονικό υπόβαθρο όλων εκείνων των ανθρώπων που θα συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που μπορεί τελικά να μεταλαμπαδεύσει τα ερεθίσματα τα οποία θα πάρει και στην κοινότητα. Γιατί η ουσία δεν είναι μόνο οι 350 άνθρωποι οι οποίοι τελικά θα λάβουν μέρος στο συνέδριο να κατανοήσουν την έννοια της σωστής ενημέρωσης, σωστής πληροφόρησης και όχι μόνο. Αλλά μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διοχετεύσουν όλα αυτά που θα συζητηθούν μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Κοιτάξτε, καταρχήν θα μου επιτρέψετε, εδώ έχω φέρει το βιβλίο περιλήψεων. Ναι. Σε αυτό το βιβλίο δεν είναι το βιβλίο των πρακτικών, είναι οι περιλήψεις των εισηγητών. Εδώ δηλαδή βρίσκονται 350 εισηγητές. Ναι. Οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις. Μιλάμε για ένα όγκο δουλειάς. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι κινούνται σε όλο το φάσμα. Δηλαδή δεν είναι εκπαιδευτικοί. Ασχολούνται με όλες τις εκφάνσεις του επιστημονικού πεδίου. Θα καταθέσουν τις εισηγήσεις και θα έχουν τη δυνατότητα η κοινωνία του Ηρακλείου να έρθει διαζώσεις και να ακούσει, να δει, να παρακολουθήσει τις θεματικές. Έχουμε ταυτόχρονα
σε 6 αίθουσες συνεδριάσεις, θεματικές συνεδρίες. Μπορεί λοιπόν να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις αυτές ανάλογα με το τι θέμα ενδιαφέρει τον καθένα. Στη συνέχεια, όλοι αυτοί οι επιστήμονες έχουν στείλει τις εισηγήσεις τους, το πλήρες κείμενο πια, το οποίο θα περάσει μέσα από διαδικασία κρίσεων από κριτές, επιστήμονες, πανεπιστημιακούς δασκάλους δηλαδή, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις εισηγήσεις, το αν και κατά πόσο αυτές οι εισηγήσεις είναι δημοσιεύσιμες. Οι εισηγήσεις αυτές, αφού θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, έρχονται στο τέλος της χρονιάς πια, δηλαδή το συνέδριο δεν τελειώνει στις 12 του μήνα, συνεχίζεται, στο τέλος του έτους, εκεί περίπου το τοποθετούμε. Ολοκληρώνονται αυτές οι διορθώσεις, αν θέλετε, οι τροποποιήσεις κάποιων εισηγήσεων. Περισσότερο οι διορθώσεις έχουν να κάνουν με τη βιβλιογραφία, αν κάπου δεν είναι τόσο σύγχρονη, αν κάπου έχει περάσει κάποιο λάθος. Ναι. Και έρχονται μετά να βγουν οι τόμοι των περιλήψεων, οι οποίοι συνήθως το κάθε συνέδριο αφήνει 3 τόμους με τα πρακτικά, τόμους των 700 σελίδων. Και αυτοί οι τόμοι διοχετεύονται από το ΙΑΚΕ στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της όλης Ελλάδος και στις βιβλιοθήκες, ώστε να αποτελέσουν το προϊόν της έρευνας των επόμενων ερευνητών για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πορίσματα και τα αποτελέσματα κάποιοι άλλοι ερευνητές και να κάνουν τις δικές τους έρευνες και τις δικές τους εισηγήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια πολύ σύνθετη δουλειά. Εμείς ως ΙΑΚΕ είμαστε υπερήφανοι για αυτό που καταφέραμε, το ότι δηλαδή από το Ηράκλειο υπάρχει ένας επιστημονικός φορέας που δημιουργεί όλη αυτή την συζήτηση, όλη αυτή την ευκαιρία και το δημόσιο διάλογο σε νέους επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, και μετά στη συνέχεια έρχεται να συγκεντρώσει όλα αυτά τα κείμενα, αυτές τις εργασίες και να τις στείλει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε βιβλιοθήκες ώστε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Το κάναμε με τη βοήθεια και τη στήριξη κάποιων ανθρώπων. Mm-hmm. Καταρχήν να αναφερθώ στο Crete TV, στον οργανισμό δηλαδή, στο κανάλι εκείνο που μας αγκαλιάζει τα τελευταία χρόνια και μας στηρίζει. Δεν μπορούμε να λείπουμε από και μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια. Προσπάθειες. Να πω ότι υπάρχει η συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και ο κύριος Αρναουτάκης είναι πάντα δίπλα σε αυτή την προσπάθεια από τότε που ξεκινήσαμε. Να πω για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Μαλευζίου, το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Και βεβαίως έχουμε και τους χορηγούς, όπως είναι το Βιβλιοχαρτοπολείο Αβραάμ και ο Καφές Δανδάλη που προσφέρει έτσι στη διάρκεια του συνεδρίου, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση, όλοι εμείς, όσο θα συνεχίσουν αυτοί οι φορείς να είναι δίπλα μας, θα έχουμε και εμείς τη δύναμη, το κουράγιο και την δυναμική να μπορέσουμε να συνεχίζουμε. Ερώτημα για τον κύριο Αρβανίτη, το κατά πόσο καταρχάς αισθάνεται υπερήφανος για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει συντελεστεί, ανίμονο, έτσι, και πόσο τελικά αναγκαίο είναι να δίνεται έκταση τελικά σε τέτοιες κινήσεις και να γινόμαστε όλοι κοινωνοί κάθε χρόνο όλων εκείνων των ιδεών και του αποτυπώματος που αφήνει ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο όπως αυτό το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας τις επόμενες μέρες. Ναι, όπως είπαμε και στην αρχή, το ΙΑΚΕ φέτος αποδεικνύει ότι έχει δυναμική. Γιατί είμαστε οι πρώτοι που επιχειρούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, τηρώντας τα πρωτόκολλα. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να το τηρήσουμε αυστηρά τα Έχετε πρωτόκολλα. Έχετε και την πρωτοκαθεδρία, κύριε Μπελαδάκη, τώρα. Νομίζω θα αποδείξετε πολλά ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Θα πω χαρακτηριστικά ότι όταν εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε. Δεν υπήρχε ακόμα, δεν είχε εκδοθεί η αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση που όριζε πώς γίνονται τα συνέδρια. Ναι, ναι. Πρώτα αποφασίσαμε και στην πορεία ήρθε, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει η ανάθεση του πολιτιστικού κέντρου γιατί δεν υπήρχε η σχετική οικία. Και μετά στις 6 ή νομίζω 3-4 του Ιούλη βγήκε η σχετική απόφαση. Εμείς όμως ήμασταν ήδη στην τελική ευθεία, είχαν βγει όλα αυτά και περιμέναμε, αλλά διέκοψα το. Η δυναμική φαίνεται κάθε χρόνο. Ξεκινήσαμε σε εθνικό επίπεδο. Μπήκε η Κύπρος, μπήκε η Γερμανία, μπήκε η Αυστρία, μπήκαν χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση με επιφανείς επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίων που ερχόταν και κάνανε εισηγήσεις. Και αν δεν είχαμε το φετινό πρόβλημα, θα είχαμε και από το Μεξικό. 15 άτομα. 15 εισηγητές. Ερχόμαστε 15 εισηγητές από το Μεξικό. Λόγω της κατάστασης δεν μπορούν να έρθουν. Ελπίζουμε να έρθουν τον χρόνο. Και βέβαια ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε ένα συνέδριο για να το κλείσουμε στα στενά του σύνορα
Έτσι, γι' αυτό και επιχειρούμε και αυτά όλα τα οποία λέει. Κάντε αυτό το άνοιγμα, την εξωστρέφεια, έτσι, στην επιστημονική κοινότητα. Άλλωστε, το συνέδριο είναι ανοιχτό. Όποιος θέλει μπορεί να θέλει να τον παρακολουθήσει. Σημαντικό. Σημαντικό και αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κύριε Μπελαδάκη, λίγο πριν σας. Θα ήθελα να πω ότι σε μια εποχή που. Γιατί ουσιαστικά το συνέδριο, τα συνέδρια του ΕΚΕ έχουν και ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα για την τοπική κοινωνία. Φαντάζεστε ότι τα τελευταία χρόνια, την περίοδο που γίνεται το συνέδριο, δεν υπάρχει δωμάτιο σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Σκεφτείτε ότι έρχονται 300 έως 400 συζητές με τους συνοδούς τους. Σκεφτείτε ότι έρχονται από όλη την Κρήτη. Εκπαιδευτικοί για να το παρακολουθήσουν, δηλαδή συγκεντρώνει από 800 έως 1000 άτομα στις εποχές προ-κορονοϊού, έτσι, την προ-κορονοϊού εποχή. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό έχουμε μάθει, να το πω έτσι απλά, τα συνέδρια, τα μεγάλα συνέδρια που γίνονται σε κάποιες περιοχές στην περιφέρεια ήταν κάποια ιατρικά συνέδρια, με χορηγούς άλλου είδους. Το ότι καταφέραμε λοιπόν εμείς στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Χωρίς να είμαστε στο χώρο της ιατρικής, και το τονίζω, να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ρεύμα επιστημόνων. Δεν είμαστε Αθήνα, που παίρνει κάποιος το αυτοκίνητο και έρχεται, παίρνει αεροπλάνο, πληρώνει ξενοδοχείο. Όταν φτάνουν λοιπόν τόσοι άνθρωποι, τόσοι επιστήμονες, να επισκέπτονται το Ηράκλειο για να παρουσιάσουν τις συζητήσεις, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Λέει. Κάτι κάνουμε καλά. Και κάτι δείχνει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να ριζώσει. Και πρέπει να εξελιχθεί και να απλώσει όσο γίνεται περισσότερο, γιατί το χρειάζεται η Κρήτη, το είχε ανάγκη. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τις ανάγκες της κοινωνίας, αυτό που λέγατε προηγουμένως, στροφή στον άνθρωπο. Έτσι. Στροφή στον άνθρωπο. Να ξεφύγουμε λίγο από τους αριθμούς. Να βάζουμε τις ανθρωπιστικές σπουδές στο προσκήνιο. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε στην Κρήτη υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα υψηλού επίπεδου. Όμως εμείς τι καταφέραμε, να δώσουμε ευκαιρία όχι μόνο στους πανεπιστημιακούς, αλλά και στους απλούς ερευνητές, στους απλούς εκπαιδευτικούς, στους απλούς επιστήμονες που θέλουν να έρθουν να παρουσιάσουν αυτό που κάνουν. Τους δώσαμε βήμα διαλόγου. Και αυτό είναι το σημαντικό. Το ότι δημιουργήσαμε μια αναπτυξιακή ροή και έρχονται επισκέπτες στην Κρήτη για να έρθουν να παρουσιάσουν στο συνέδριο του ΙΔΙΑΚΕ τη δουλειά τους. Και αυτό, λοιπόν, και αυτό ναι. Φαίνεται τα προηγούμενα χρόνια και φέτος. Και φέτος. Φέτος ο κεντρικός μιλητής είναι ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Ζόρας, ο οποίος είναι τώρα πρίτανης στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Αλλά αν δείτε και τους κεντρικούς μιλητές των προηγούμενων χρόνων, θα δείτε ότι είναι πρόσωπα κεντρικά, επιστήμονες, πολιτικοί, αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, οι οποίοι ο καθένας καταλαβαίνει ότι δίνουν το κύρος και την αξία που πρέπει να δώσουν στο ΙΑΚΕ, αλλά προσθέτουν και από αυτούς τους ανθρώπους το κύρος και την αξία που έχει από μόνο του το ΙΑΚΕ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο. Έκτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, φίλες και φίλοι, του ΙΑΚΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης, εδώ από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, με την παρουσία 350 και βάλε επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, θέλω να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι συνέδρια και είναι συζητήσεις και συνεδρίες οι οποίες έχει ανάγκη ο κόσμος. Φαίνεται, είπαμε προηγουμένως, και στους αριθμούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε χαθεί λίγο. Υπάρχει ένα θολό τοπίο μπροστά στο κομμάτι της ενημέρωσης, στο κομμάτι της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης. Αλυσιδωτά πάνε αυτά. Και νομίζω αφήνετε το στίγμα σας, αφήνετε το αποτύπωμά σας σε εποχές δύσκολες. Και σας οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εμείς θα είμαστε εκεί, και ο Όμιλος Crete TV, και όσοι βεβαίως μπορέσουμε και καταφέρουμε να έρθουμε, θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε διαζώσεις όλα τα τεκτενόμενα. Να είστε καλά, κύριε Μπελαδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς, κύριε Αρβανίτη. Ευχαριστούμε πολύ.